Κάποτε, αγαπητοί μου, ο μεγάλος εκείνος ασκητής, ο Άγιος Σεραπείων, που έζησε τον 4ο αιώνα, ήθελε να επισκεφθεί την Ρώμη. Είχε μάθει ότι εκεί μια γυναίκα ήταν έγκλειστη σε ένα δωμάτιο από το οποίο δεν βγήκε για χρόνια πολλά από εκεί. Όταν την επισκέφθη, την ερώτησε: «Γιατί κάθεσαι εδώ;» Και εκείνη απήντησε: «Δεν κάθομαι, ταξιδεύω». Πράγματι, η σημερινή ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε δεν είναι παρά ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι χωρίς σταμάτημα. Εάν προσέξατε, είπε ο Κύριος, αποτινόμενος στο μικρό ποίμνιο: «Πουλήσατε τα υπάρχοντά σας, δώσατε τα στους φτωχούς, ακόμα να είναι έτοιμες οι μέσες σας, βάζοντας ζώνη, και τα πόδια σας έτοιμα για αυτή την πορεία, αναμένοντας τον νυμφίον της Εκκλησίας που έρχεται σαν κλέπτης μέσα στη νύχτα». Ευτυχισμένος εκείνος που θα συναντήσει στην πορεία του αυτή τον Ιησού Χριστόν. Πράγματι λοιπόν, αγαπητοί μου, ο χριστιανισμός είναι μία πορεία. Δεν ξέρω γιατί, πώς καταφέραμε να τον κάνουμε ένα καθεστώς. Είναι μια πορεία, και μάλιστα ένα από τα παλιά του ονόματα είναι ακριβώς αυτό, ποδός. Πολλές φορές μες στην Αγία Γραφή συναντούμε την ονομασία αυτή ανάμεσα στις άλλες που υπάρχουν για τον χριστιανισμό, ότι είναι η οδός. Εδιδάξαμε, λέγει, εις εκείνους τους ανθρώπους την οδόν των δρόμων. Γιατί ονοματίζεται έτσι ο χριστιανισμός; Γιατί πράγματι είναι μία πορεία. Δεν είναι κάτι που στεκόμαστε, όπως σας είπα, ένα καθεστώς. Αλλά για να αντιληφθούμε, αγαπητοί μου, αυτήν την πορεία του χριστιανισμού, πρέπει να βαθύνουμε, διότι αν είναι πορεία ο χριστιανισμός, εμείς ή οδός, εμείς είμαι θα ταξιδιώτε. Εμείς περπατάμε αυτόν τον δρόμον προς μια κατεύθυνση. Για να το αντιληφθούμε όμως αυτό, πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή. Αλλά πρέπει να τη μελετούμε με πολύ προσοχή. Και αν μπορούμε να μην είμαστε επηρεασμένοι από τίποτε όταν μελετούμε την Αγία Γραφή. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι όταν μελετούν το Λόγο του Θεού ή ακούνε το Λόγο του Θεού, παθαίνουν το εξής: ό,τι ακούν το προσαρμόζουν σε εκείνο που έχουν μέσα τους. Μα αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Ό,τι ακούω δεν θα σπεύσω να το προσαρμόσω στο καλούπι που υπάρχει μέσα μου. Πρέπει να καταργήσω κάθε καλούπι που υπάρχει μέσα μου, ώστε εκείνο που θα δεχθώ να είναι το γνήσιο, το σωστό, ώστε να επιδράσει μέσα μου εκείνο το οποίο δέχομαι. Γιατί αν εκ των προτέρων εγώ σκέφτομαι διαφορετικά από εκείνα τα οποία λέγει το Ευαγγέλιο, τότε αναμφισβήτητα θα πάρω εκείνα που ακούω και θα τα κάνω σύμφωνα με τη θέλησή μου. Μα τότε δεν έχω χριστιανισμό. Μα τότε δεν έχω πορεία. Τότε δεν έχω σωτηρία. Γι' αυτό, αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση που πρέπει αναμφισβήτητα να την προσέξουμε. Δεν ξέρω εάν με καταλάβατε εις το σημείο αυτό. Ότι δηλαδή με κάθε τρόπο πρέπει να δεχθεί η ψυχή μας σε παρθενική κατάσταση το Λόγο του Θεού. Σας θυμίζω όταν ο Κύριος μιλούσε στα πλήθη,
Ο καθένας καταλάβαινε διαφορετικά. Γι' αυτό είχε πει όχι μια φορά, προσέχετε πώς ακούετε. Δηλαδή, προσέξτε καλά πώς ακούτε το Λόγο του Θεού. Διότι ο καθένας έπαιρνε το Λόγο του Θεού και τον προσήρμοζε όπως επιθυμούσε εκείνος. Μα τότε δεν έχουμε σωστή, θα λέγαμε, πρόσληψη. Δεν έχουμε. Και προφανώς δεν θα έχουμε και σωστά αποτελέσματα. Αλλά ας ρίξουμε μια ματιά, αγαπητοί μου, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή για να δούμε αυτή την πορεία την οποία έχουμε να κάνουμε. Καταρχάς, ο Κύριος αποτείνεται εις το μικρόν πίμνιο. Λέγει, μη φοβού το μικρόν πίμνιον, ότι ευδόκησεν ο πατήρ ημών δούνε ημίν την βασιλεία. Αυτό είναι σημαντικό, του ότι δεν αποτείνεται στους πολλούς, αλλά στους λίγους, στο μικρόν πίμνιο. Τι θα πει αυτό ότι στρέφεται προς το μικρό πίμνιο? Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ου πάντων η πίστης. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν. Γιατί δεν μπορούν? Βεβαίως οι παράγοντες που τους κάνουν να μην μπορούν να πιστέψουν είναι μέσα τους. Σε αυτό είναι ανεύθυνος ο Θεός. Αλλά έτσι έχουν παρασκευάσει τον εαυτό τους να μην θέλουν να πιστέψουν. Είναι ότι σας έλεγα προηγουμένως, ότι ό,τι προσλαμβάνουν το δέχονται σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Μα τότε δεν μπορούν να πιστέψουν σωστά. Όπως σήμερα βλέπετε το εξής φαινόμενο. Όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, επειδή είναι της μόδας το να στρεφόμεθα προς κοινωνιστικά πράγματα, πώς θα κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη, να βλέπουμε μόνο τυχόν κοινωνιολογικά σημεία που υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Αυτά τα παίρνουμε και λέμε ότι μας χρειάζονται. Τα άλλα τα απορρίπτουμε. Έτσι φτάνουμε στο σημείο να παραμορφώνουμε τόσο πολύ το Ευαγγέλιο, ώστε να δεχόμεθα ότι ο Χριστός είναι ένας κοινωνιολόγος. Δηλαδή ένας κοινωνιστής που έρχεται να δώσει ένα μέτρο μιας σωστής κοινωνικής ζωής. Μα δεν είναι αυτό. Αλλά γιατί το βλέπουμε έτσι? Το βλέπουμε έτσι διότι μέσα μας αυτό επιθυμούμε. Είναι ότι σας έλεγα και από την αρχή. Και αφού μέσα μας αυτό επιθυμούμε, προσπαθούμε όχι εμείς να προσαρμοστούμε στο Ευαγγέλιο, αλλά να προσαρμόσουμε το Ευαγγέλιο στις δικές μας τις επιθυμίες. Μα τότε τι θα βγάλουμε? Ένα τερατούργημα. Δεν θα βγάλουμε τίποτα. Θα μείνουμε τελικά στην απιστία. Δεν στρέφεται προς αυτούς ο Χριστός. Δεν στρέφεται προς αυτούς. Εκείνοι που επιμένουν να προσαρμόζουν κατά τις επιθυμίες τους τους λόγους του δικούς του. Αλλά στρέφεται προς ποιους? Προς τους λίγους. Προς το μικρό πίμνιο. Εκείνο που είναι έτοιμο να δεχθεί ό,τι λέγει ο Θεός, ό,τι λέγει ο Χριστός. Σε αυτούς στρέφεται. Και τους λέγει, μη φοβάσαι, ο μικρό πίμνιο. Γιατί λέει μη φοβάσαι? Πιο πάνω στην περικοπή μίλησε για τα υλικά αγαθά. Και οι άνθρωποι οι πολλοί ζητούν την πλήρωση των υλικών αγαθών. Θέλουν το Θεό τόσο όσο να τους γεμίσει με τα υλικά αγαθά. Τόσο μας χρειάζεται ο Θεός. Εάν ο Θεός δίνει υγεία στα παιδιά μου, εάν ο Θεός έχει γεμάτα τα κελάρια μου και τα ντουλάπια μου, δόξα σοι ο Θεός. Όλα πολύ καλά. Αν κάνει ο Θεός πως μου παίρνει ένα παιδί και πεθαίνει, αν κάνει ο Θεός πως μου αδειάζει τα ντουλάπια, τότε στρέφαμε εναντίον του Θεού και γίνομαι εχθρός του. Βλέπετε? Βλέπετε? Επειδή λοιπόν αυτό το μικρό πίμνιο, οι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι, κατενόησαν
κατενόησαν τους λόγους του Χριστού, αλλά άνθρωποι. Στη ζωή αυτή έχουν κάποιες ανάγκες. Πώς θα εκπληρωθούν αυτές οι ανάγκες τους? Πώς θα ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες τους? Αφού πιο πάνω μίλησε και είπε, μη ζητείτε τι φάγετε και τι πείτε και μη μετεωρίζεστε. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Άκουσε, μικρό Πίμνιο. Ένα θα έχεις μπροστά σου. Μπροστά σου θα έχεις τη Βασιλεία του Θεού. Ότι ευδόκησεν ο πατήρ ημών δούνε ημίν την Βασιλεία. Γιατί έχει ευδοκίσει ο πατήρ σας να σας δώσει τη Βασιλεία του. Όλα τα άλλα μη φοβόσαστε, θα σας τα εκπληρώσει. Ύστερα δεν πρέπει να είστε πλούσιοι. Διότι ποτέ ο χριστιανισμός δεν υποσχέθηκε ότι θα κάνει τους πιστούς του πλουσίους. Αντιθέτως, του ζητά θεληματική πτωχία. Αφού λοιπόν στρέφεται προς αυτούς τους λίγους που υποτίθεται καταλαβαίνουν, σωστά ερμηνεύουν τους λόγους του Χριστού, ευθύς αμέσως λέγει ότι πρέπει να απαλλαγούν από τα περιτά πράγματα. Θα σας διαβάσω. Πωλήσατε τα υπάρχοντα ημών και δότε ελεημοσύνη. Ποιήσατε αυτής βαλάντια μη παλαιούμενα θησαυρών ανέκλειπτον εν της ουρανής, όπου κλέπτης ουκ εγγίζει ουδε σεις διαφθείρει. Όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε. Φοβερή λόγη. Και τόσο θα λέγαμε ανάποδη και αντίθετη σε σχέση με εκείνα που σήμερα ζητούμε για να φτιάξουμε έναν ευτυχισμένον κοινωνισμό, να λύσουμε το κοινωνικό μας πρόβλημα. Ακούσατε? Εντελώς ανάποδο. Αν είσαστε πλούσιοι, πουλήσατε τα υπαρχοντά σας και δώσατε τα λεημοσύνη και κάνετε, μεταβάλλετε τους εαυτούς σας πορτοφόλια. Όχι να έχετε πορτοφόλια, αλλά να μεταβάλλετε τους εαυτούς σας πορτοφόλια. Πορτοφόλια που δεν παλιώνουν, θησαυρός αληθινός που δεν εκλείπει ποτέ στους ουρανούς. Κλέφτης δεν εγγίζει, ούτε ο σκόρος καταστρέφει. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Φοβερά επαναστατικό αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Χριστός δεν ήρθε να μου πει στήσε τσαρδάκια και τσαρδάκια και τσαρδάκια και φτιάξε και κάνει και επενδύσεις, γιατί εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού. Αφού είσαι σε πορεία. Δεν είσαι σε πορεία? Στην πορεία τι κάνουμε? Αγοράζουμε και πάμε παραπέρα και αγοράζουμε και πάμε παραπέρα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν λέγει είσαι ταξιδιώτης και το πρώτο βράδυ σου, το δεύτερο βράδυ σου πας σε κάποιο ξενοδοχείο. Τι κάνεις εκείνο το βράδυ που μπαίνεις σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου? Λες, α, η τύχη είναι άδειοι, στάσου λοιπόν να βάλω κάδρα, να βάλω, να στολίσω το δωμάτιο. Μα την άλλη μέρα το πρωί θα φύγεις και θα πας πιο πέρα. Έτσι λοιπόν και η ζωή μας θέλει να πει ότι πρέπει να έχουμε μία ναυτάρκεια. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι έχονται σκεπάσματα και διατροφάς τούτης αρκές της σώμα. Έχουμε ό,τι έχουμε να φάμε, να πιούμε και να ντυθούμε, σε αυτά να αρκεστούμε. Δεν μην θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι, γιατί θα περάσει η ζωή μας και θα ξεχαστούμε στην προσπάθειά μας να αποκτήσουμε πλούτη. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, τρομερά ψυχολογημένο αυτό, εκεί είναι και η καρδιά σας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος απλώς κινείται να ζήσει. Απλώς να ζήσει, τίποτε άλλο. Γιατί αλλού έχει ρίψει το βάρος του αγώνος του και της προσπαθίας του, αλλού είναι τα μάτια του. Μετά από αυτό έρχεται σε ένα τρίτο σημείο. Ομιλεί για μια εσχατολογική αναμονή.
Η εικόνα είναι παρμένη από τον παλιό Ισραήλ. Είχε πει ο Θεός, όταν θα φεύγανε εκείνη τη νύχτα από την Αίγυπτο οι Εβραίοι, έπρεπε να φοράνε μια ζώνη. Επειδή φορούσαν ποδήρες χιτώνας, όπως είμαστε εμείς τώρα ντυμένοι, δηλαδή χιτώνες που είναι μέχρι κάτω, ένας που θέλει να περπατήσει πολύ γρήγορα, δεν μπορεί βέβαια να περπατήσει αν έχει πολύ μακριά ρούχα. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε λίγο να τα ανασηκώσουν. Πώς ανασηκώνονται τα ρούχα? Βάζοντας μία ζώνη. Και σηκώνουμε τα ρούχα λίγο πιο πάνω, οπότε αυτά ανεβαίνουν πιο πάνω. Ύστερα τους είπε ο Θεός, αφού θα βάλετε ζώνη, θα βγάλετε και τα παπούτσια σας. Βέβαια σήμερα μας είναι κατανόητο αυτό. Σήμερα περπατάμε πιο καλά με τα παπούτσια μας. Αλλά δεν είναι πολλά χρόνια, λίγο πιο πίσω ή ακόμη σε κάποια χωριά, θα δείτε κάποιες γυναίκες, όταν θέλουν να περπατήσουν πολύ γρήγορα, βγάζουν τα παπούτσια τους. Δηλαδή θέλει να πει, εδώ ξέρετε τι θέλει να πει. Θέλει να πει ότι πρέπει να υπάρχει μία εσχατολογική αναμονή. Να περιμένουμε τον Χριστό. Πώς θα τον περιμένουμε? Με αυτές τις εικόνες που είπε. Βεβαίως δεν θα φοράμε ζώνη, ούτε θα βγάλουμε τα παπούτσια μας. Είναι μια εικόνα. Όταν λέει έστωσαν ημών οι οσφίες, εοσφίες περιεζωσμένα και οι λίχνοι και όμενοι. Τα λιχνάρια σας να καίν, όπως τη νύχτα σβήνουμε το φως. Λέμε τώρα θα κοιμηθούμε. Όχι, να ανάβει το φως σου όταν έχουμε μια ανάγκη, όταν αισθανόμεθα ότι υπάρχει περίπτωση σεισμού, μιας καταστροφής, έχουμε το φως αναμένο. Περιμένουμε. Έτσι λέγει, θα φοράτε τις ζώνες σας και θα έχετε τα λιχνάρια σας αναμένα. Τι θα περιμένετε? Τι θα περιμένετε? Εμένα. Όταν θα ξανάρθω εις τον κόσμο αυτόν. Ευτυχισμένοι, λέει, κινηδούλοι, οι οποίοι μένουν ξύπνοι. Αλήθεια σας λέγω ότι τότε ο Υιός του ανθρώπου, εγώ δηλαδή, ο Υιός του Θεού που έγινα άνθρωπος, τότε εγώ θα αναζωστώ και θα τους βάλω να καθίσουν στο τραπέζι της βασιλείας μου, τους οποίους και θα διακονήσω. Ώστε λοιπόν χρειάζεται αυτή η εσχατολογική αναμονή. Πρέπει να σας εξηγήσω ότι οι χριστιανοί μας σήμερα δεν έχουν εσχατολογική αναμονή. Τι θα πει αυτό? Έρχεται ο Κύριος. Ποιος Κύριος έρχεται? Αν πείτε στους πολλούς έξω για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, θα γελάσουν. Και όμως ο Χριστός έρχεται. Όπως ήρθε την πρώτη φορά, έρχεται και τη δεύτερη φορά. Ο πιστός ο οποίος πίστεψε ότι ο Χριστός ξανάρχεται στον κόσμο είναι έτοιμος. Βλέπει το τέλος των πραγμάτων, το τέλος της ιστορίας και το τέλος της ζωής του και ρυθμίζει αναλόγως τη ζωή του. Είναι λοιπόν ανάγκη να έχουμε αυτήν την εσχατολογική αναμονή. Λέγεται εσχατολογική από το έσχατα που θα πει τελευταία. Είναι ανάγκη, όπως ακριβώς και τη ζωή του. Ξέρετε, ο πιστός άνθρωπος δεν περιμένει απλώς τον Χριστό να έρθει στο τέλος της ιστορίας. Θυμηθείτε την παραβολή των 10 παρθένων. Οι 10 παρθένοι, λέει, νύσταξαν και έπεσαν όλες να κοιμηθούν. Θα πει, δεν αντέχει κάθε άνθρωπος να περιμένει στη ζωή αυτή των Χριστών, θα πεθάνει. Νύσταξαν, λέει, και έπεσαν να κοιμηθούν. Έτσι, στο τέλος της ζωής του βλέπει το Χριστό ο κάθε πιστός, στο τέλος της ζωής του, όχι στο τέλος της ιστορίας μόνο. Για μένα το ερχομός του Χριστού είναι το τέλος της ζωής μου. Και τι λέγει εδώ ο Κύριος? Ένα τέταρτο σημείο είναι το εξής: ότι εκείνος ο οποίος περιμένει είναι και έτοιμος, γιατί ο Χριστός έρχεται σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Εγώ μπορώ να πω ότι θα ζήσω άλλα 10, 20, 30, 50 χρόνια? Μπορώ να το πω αυτό? Μπορώ να πεθάνω σήμερα? Δεν το γνωρίζω αυτό. Για μένα ήρθε ο Χριστός. Εγώ κρίθηκα. Και σημαίνει ότι θα πρέπει να έχω μία ετοιμότητα. Κοιτάξτε πώς το λέγει αυτό.
Και αν έλθει εν τη Δευτέρα φυλακή και εν τη Τρίτη φυλακή έλθει και ευρύ ούτω, μακάρι εισιν η δούλη εκείνη. Θα πει φυλακή, σκοπιά, φύλαγμα, σκοπιά. Όπως έχουμε τις σκοπιές τη νύχτα, τότε η νύχτα χωριζόταν σε τέσσερις σκοπιές. Και λέγει εδώ, η πρώτη σκοπιά ήταν νωρίς, αλλά νωρίς οι άνθρωποι συνήθως δεν κοιμώνται. Γι' αυτό λέγει δεύτερη και τρίτη σκοπιά, κάπου τα μεσάνυχτα και στις 3 το πρωί. Εάν λέγει κανείς έχει στήσει σκοπιά στη ζωή του τον εαυτό του, δηλαδή φρουρός και περιμένει, ευτυχισμένος είναι εκείνος ο δούλος, ο οποίος όταν θα έρθει ο Κύριος του θα τον βρει ξυπνητό. Δηλαδή τι θα πει ξυπνητός? Ξυπνητός πνευματικά, σε κατάσταση εγρηγόρσεως, διότι βεβαίως πέφτουμε και κοιμόμαστε. Δεν τίθεται θέμα. Δεν είναι ο φυσικός ύπνος, είναι ο πνευματικός ύπνος που έχουν πολλοί και λέγουν «Δεν βαριέσαι, και ποιος τα είδε αυτά, και ποιος τα ξέρει αυτά, δεν βαριέσαι» ή «Άμα θα γεράσω, τότε θα φροντίσω για την ψυχή μου, τώρα είναι ο καιρός που θα διασκεδάσω, θα φάω, θα πιω, θα γλεντήσω, θα αποκτήσω χρήματα, οι περιουσίες και όλα τα άλλα». Αδελφοί μου, που το ξέρουμε αυτό. Και ύστερα, αν υποτεθεί ότι γυράσκομαι, και ποιος μας λέγει ότι αν θα φτάσουμε στα 80 μας και στα 90 μας χρόνια ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μετανοήσουμε? Εγώ σας δίνω τη μαρτυρία, έχω δει πάρα πολλούς ηλικιωμένους ανθρώπους, επειδή πια διαμορφώθηκαν έτσι στην απιστία τους και στην αμετανοησία τους, δεν μπορούν να μετανοήσουν. Και αν υποτεθεί ότι κάποτε φτάνουν να εξομολογηθούν, ξέρετε πώς είναι η εξομολόγησή τους? Σαν την εξομολόγηση ενός ανθρώπου, ενός παιδιού 5 χρονών που δεν ξέρει να μιλήσει. Δεν βλέπει τον εαυτό του. Δηλαδή με άλλα λόγια, και το παιδάκι των 5 ετών εξομολογείται πολύ καλά, αν θέλετε. Πολύ καλά. Δεν ξέρουν να εξομολογηθούν. Θα πει δεν ξέρουν. Δεν βλέπουν. Και άμα του πεις, δεν είπες ψέματα αδελφέ μου στη ζωή σου? Εγώ ψέματα? Μα μια ζωή 80 χρόνια δεν είπες ψέματα? Εγώ να πω ψέματα? Μα ψέματα θα σας πω? Ελάτε να βάλετε σε αυτόν τον άνθρωπο μυαλό και να του πείτε ότι έχει κάνει αμαρτίες στη ζωή του, ή αυτά που έκανε είναι αμαρτίες. Ή άμα του είπατε στη ζωή σου δεν έζησες σαρκικά αμαρτήματα? Σαν άνδρας που ήμουνα, δεν έχει μετάνοια. Δεν έχει μετάνοια. Η μετάνοια είναι καρπός μιας επιγνώσεως. Πρώτα-πρώτα μιας γνώσεως του νόμου του Θεού. Και ύστερα μιας επιγνώσεως της καταστάσεώς μας. Τότε έρχεται η μετάνοια. Η μετάνοια χωρίς αυτή τη γνώση του Θεού και την επίγνωση της καταστάσεώς μας, πώς είναι δυνατόν ποτέ να έρθει? Μη πει λοιπόν κανείς ότι άμα θα γεράσω θα τα φροντίσω όλα αυτά. Είναι έξω από την πραγματικότητα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει μία ετοιμασία. Το λέγει σαφώς ο Κύριος. Τούτο δε γινώσκεται. Αυτό να ξέρετε. Ότι ήδη ο οικοδεσπότης, ποια ώρα ο κλέφτης έρχεται, εγρηγόρησε έναν και ούκανα φύκε διοργήνε τον οίκον αυτού. Αν ήξερε ο νοικοκύρης πότε έρχεται ο κλέφτης, θα φιλούσε το σπίτι του και δεν θα άφηνε τον κλέφτη να κάνει τη διάρρηξη. Αλλά εδώ τι σημαίνει? Πρέπει να φυλάω όλη νύχτα. Δηλαδή πρέπει να είμαι πνευματικά άγρυπνος. Από μικρό παιδί πρέπει να φροντίζω για την πνευματική μου ζωή. Να έχω το νου μου διαρκώς στην πνευματική μου ζωή. Και ο Κύριος τελειώνει αγαπητοί μου ως εξής. Και εμείς ον γίνεστε έτοιμοι. Ότι η ώρα ουδοκείται ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Και εσείς να είσαστε έτοιμοι. Γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα τη ζωή σας έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Ω αγαπητοί μου, όπως σας είπα, ο χριστιανισμός δεν είναι ένα καθεστώς. Ότι έρχεται να μας βοηθήσει να περάσουμε καλά στη ζωή μας. Ο χριστιανισμός
είναι μια πορεία, είναι μια οδός. Αν θέλετε, είναι και ένα μαρτύριο. Εκείνος που περπατάει δεν είναι σε φόρμα ανέσεως, γιατί περπατάει. Τα πόδια του πολλάκις πληγώνονται στην πορεία αυτή και υπάρχει κόπωση. Ο χριστιανισμός λοιπόν είναι αυτό. Με μια κατεύθυνση. Την κατεύθυνση της Βασιλείας του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η Βασιλεία του Θεού. Τότε θα λέγαμε είναι ευτυχισμένος εκείνος ο πιστός που κατενόησε τόσο το αληθινό περιεχόμενο του χριστιανισμού όσο και τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσει τον χριστιανισμό. Αληθινά αυτός ο πιστός είναι μακάριος.